Την εποχή του Αντιχρίστου, οι χριστιανοί θα καταφύγουν στην έρημο και θα κάνουν τις λειτουργίες τους στα εξοκλήσια, σε ερημικά εκκλησάκια που βρίσκονται στη μέση του πουθενά. Όπως για παράδειγμα, εδώ η εκκλησία με το παλαιό εορτολόγιο. Η φρίκη της κολάσεως και η δόξα της Επουρανίου βασιλείας της Τρισιλίου Θεότητος. Εδώ θα καταλήξουν όσοι πάρουν το χάραγμα του Αντιχρίστου 666. Μπουζούκια και τραγούδια, διασκεδάσεις ακόλαστες. Παρασέρνει ο πονηρός τους ανθρώπους στην απώλεια. Ο Άγιος Νεκτάριος που πολλοί δεν τον δέχονται και πάνε και αυτοί στην κόλαση που δεν δέχονται τους Αγίους του Κυρίου. Ο Ευαγγελισμός της Υπεραγίας Θεοτόκου με το χαρμόσυμο μήνυμα της γέννησης του Ιησού Χριστού. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου με περιπατήσει τη σκοτία, αλ έξι το φως της ζωής. Η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού, η απαρασάλευτη, η μη παραλλάξασα τα δόγματα των Πατέρων και της ορθής πίστεως. Πάντα αδελφοί να έχετε το προσευχητάριο και τους βίους των Αγίων στην ψυχή σας και στην καρδιά σας. Το Ιερό Βήμα, η Αγία Τράπεζα, ο Μυστικός Δείπνος και η Αγία Τριάς. Οπ. Πονηρός Όφης. Εδώ θα κάνουν τις λειτουργίες τους οι χριστιανοί, στην έρημο. Μακριά από το σύστημα του Αντιχρίστου. Μακριά από το 666, μακριά από το χάραγμα.